καλημέρα, θα πω. Πάμε στο επόμενο. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Αλέξανδρος εδώ, Ολυμπιακός, από Βαγεφάλιρο. Εντάξει, αγενής. Δεν χαιρέτησε, έφυγες. Έφυγες. Δεν υπάρχει τώρα. Καταρχήν δεν ήταν Ολυμπιακός. Τα γεια σου, Τάκη, οι Ολυμπιακοί χαιρετάνε και τους δύο. Στην αρχή ένας που είπε μόνο για τον Τάκη, τον άφησε. Αυτόν... Ήταν στην πουστιά. Α, ναι. Δεν τα είδες. Ναι, ό,τι θες. Είδες να υπάρχει καμιά... Δεν έχω πρόβλημα. Εμπρός. Αλέξα, εγώ είμαι. Εσύ, εσύ. Όχι, ο άλλος. Είμαι ο Στέργιος ο Παοξής από τα Χανιά. Τι θες? Ο Στέργιος ο Παοξής από τα Χανιά. Ωραία, και τι, πες ρε, Στέργιο, την παπαριά σου. Αυτό τι θες να πεις, πες αγόρι μου. Θέλω να μιλήσουμε για τον Γίγαντα Σαββίδη και το φετινό μεγαλείο του Πάου. Θα σου πω εγώ για τον Γίγαντα Σαββίδη. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Τον κυνηγάει τον Γίγαντα Σαββίδη, τον κυνηγάει η εφορία της Ρωσίας. Άκου, κάτσε ρε Στελίτσα, κάτσε ρε Στελίτσα. Σου πω ποιος είναι ο Γίγαντας και ποιος είναι ο Νάνος. Ο Γίγαντας ο Σαββίδης στο Σκορπάο δεν κατάφερε να κρατήσει τέσσερις παίκτες κορμούς του ΠΑΟΚ, έτσι. Τον κυνηγάνε οι Ρώσοι. Εδώ πέρα τώρα που έρθει η κυβέρνηση κανονική, θα δούμε τι έχει γίνει με μια πόσα από τα Χανιά. Ξέρετε και με τα σφακιά κάτι έχει γίνει με τα τσιγάρα εκεί που τα είχαν καμπατζώσει στην Πολιάκη τα μέρη. Με κάτι καράβια. Τα ξέρει, Στελίτσα. Με τον Γίγαντα τον Σαββίδη, τον Κουμπαρίστρα. Ποιο Γίγαντα ρε Μπουμπούνα, Μπουμπούνα. Με τον Κατάσκοπο. Πού είναι τα λεφτά του. Καλά, σε κάνει πλάκα. Εγώ μιλάω σοβαρά, τα ακούσουν και οι άλλοι. Κοίτα, γιατί εξαφανίζεται σε κάθε μεταγραφική περίοδο, πού είναι ο Γίγαντας. Ο Γίγαντας της Κυψέλης, πού είναι. Ο Ρίζος. Γιατί έχει διαφορά από το Ρίζο. Πες και για τα λεφτά της ΕΡΤ που δεν πήρε, ο Γίγαντας. Ε, που με αυτό θα κάνει μεταγραφές. Ρε παιδί μου, εκατομμύρια. Σου λέω εγώ, άστα αυτά, θα τα πούμε μετά. Αυτό έχει. Ναι. Έχει, δεν έχει. Είναι ο Σκορπάο, έχει κάνει δωρεές και τέτοια έτσι, αγορές και τέτοια ο Θεσσαλονικάρχης. Πού είναι τα λεφτά. Ένα, πήγατε να πάρετε ένα παίκτη ακριβώς. Μη μάλλεστε κι εσείς με του μάνατζερ όπως οι αεξίδες. Είναι καλοί άνθρωποι οι μάνατζερ. Δεν μην τους κάνετε όλους παλιάνθρωπους, όποιος ζητάει λεφτά. Ένα 60 ύψος είναι Γίγαντας. Ρε το ευρώ σας, θα το δούμε. Θα το δει καμιά ομάδα το ευρώ σας. Δηλαδή να είναι δουλεμένο, όχι χαρισμένο από το χάρι. Αυτά που λέει ο Τάκης. Το έχουν δει ενώσεις, οι διαιτητές το έχουν δει. Εντάξει. Ωραία, ναι, αυτή. Ομάδα είπα. Α, ομάδα. Ομάδα. Πάρουν να δώσουν λεφτά, να πάρουν κανένα παίκτη. Εσείς ρε που σας σκορπάω, πείτε μου ρε Στέλιο... Στελίτσα είπε. Στελίτσα. Εμπρός. Με την παραλή φουστίτσα, πες μου ρε Στελίτσα, πού ήρθε, ποιο παίχτη έχετε πάρει ρε ο Γίγαντας της Κυψέλης. Ναι. Πείτε μας ρε πρόβατα. Που να συνεχίσω πάνω σε αυτό που είπες ο Γίγαντας της Κυψέλης, που δίνει και λεφτά και στον ερασιτέχνη. Πακτολό χρημάτων. Και τον ΠΑΟΚ τον έχει το μπασκετικό τον ΠΑΟΚ να μην ξεφτυλιστεί όλα τα σώμα, όλα τα τμήματα. Αυτό τον έχουμε για τα προ τέτοια. Κατακτικά. Έτσι. Δεν τον έχουμε για τελείως για γαμίση. Έτσι θα παίζουμε λίγο μαζί του. Έτσι τον έχουμε εμείς Ολυμπιακοί. Αυτόν και τον άλλο, το Γιωργάκη. Καταρχήν δεν το φτάνουμε. Θα γονατίσουμε και εμείς, δεν γίνεται. Δεν και όρθιο να είναι. Εμπρός. Πάει το Σάμιος αγόρι. Και δεν είναι και... είπε ψέματα στο όνομα. Σαμπιντή λέγεται. Ναι, και Ιβάν. Σαμπιντή. Ρώσος. Όχι Έλληνας. Αυτός ο Ρώσος σας υποχρέωσε να μην μιλάτε για να προδώσει ο άλλος στη Μακεδονία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα μέχρι να το σκεφτείτε. Και δεν ξανάρθουμε. Μέχρι να το σκεφτείτε. Μπορεί να έχετε πάρει κανένα παίχτη μέχρι εκείνη την ώρα. Ο Σκορπάο.